παρεμπιπτόντας να δώσω συγχαρητήρια στους προσφυγιστές μου για ακόμη ένα παιχνίδι. Πραγματικά η ομάδα μας χαιρόμαστε να την βλέπουμε να παίζει ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη ομάδα μας στο γήπεδο και από το πρώτο ημίχρονο που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Έχει ξαναγίνει αυτό να μείνουμε πίσω στο σκορ με δύο γκολ και στις Σέρες και το γυρίσαμε και με τον Ολυμπιακό και το γυρίσαμε. Αυτό δείχνει χαρακτήρα, δείχνει νοοτροπία, κάτι το οποίο προσπαθώ να αλλάξω από την πρώτη μέρα στην ομάδα. Να βελτιώσω, όχι να αλλάξω, στην ομάδα. Αυτό που βγάζει αυτή η ομάδα μας στο γήπεδο πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Έχουμε δεχτεί συγχαρητήρια από όλους. Σήμερα όμως ανταποκριθήκαμε και με τους βαθμούς, όχι μόνο με καλά λόγια. Και αυτά τα συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους προσφερειστές μου που κάνουν την κατάθεση ψυχή για να ψυχείς για να γυρίσεις το παιχνίδι και να το κερδίσουν. Σίγουρα είναι μια μέρα που πρέπει να τη χαρούμε και από αύριο να τη ξεχάσουμε για να πάμε στο επόμενο παιχνίδι, γιατί έχει πολύ δρόμο το πρωτάθλημα και δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Συγχαρητήρια και πάλι στους παίκτες μου και στον κόσμο της ομάδος που έρχεται και μας βοηθάει. Είναι σημαντικό να ακούμε τη φωνή τους. Ο στόχος είναι από την αρχή αυτός. Δεν αλλάζει. Επειδή ήρθε μια ήττα, δεν αλλάζει το στυλ παιχνιδιού μας, δεν αλλάζει τίποτα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και σας το λέω ειλικρινά, και να χάναμε σήμερα πάλι το ίδιο θα έλεγα, παρόλο ότι μπορεί να ήμασταν κάτω στη βαθμολογία χαμηλά, πάλι το ίδιο θα έλεγα. Και δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας, με ενδιαφέρει να το πιστέψουν οι παίκτες μου. Γι' αυτό το είπα. Σίγουρα χρειάζονται ψυχικά αποθέματα. Χρειάζεται όμως αυτό που έχω πει είναι η νοοτροπία. Το να μην τα παρατάμε ποτέ. Να μην χάνουμε το πλάνο μας ποτέ. Να έχουμε την ηρεμία μας. Να διαβάζουμε το μάτς. Να ξέρουμε τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου. Όλα αυτά δεν τα χάσαμε σε καμία στιγμή του παιχνιδιού και γι' αυτό ήρθε η ανατροπή. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και ξέρετε, αυτοί που δεν τα παρατάνε. Στο τέλος θα ανταμυθούν. Και αυτό που έχω πει στα παιδιά και είναι ένα γνωμικό έτσι, το οποίο το λέω συνέχεια στα παιδιά, είναι ότι οι νικητές ποτέ δεν τα παρατούν και αυτοί που τα παρατούν ποτέ δεν νικούν. Οπότε αυτό το έχουμε σαν μότο.